Τελειώνουμε με τα δευτερόλεπτα το πρώτο δεκάλεπτο. Μιλουτίνοφ στριφογυρίζει με πίεση από τον Κότα. Τρίποντο. Άρεσε αυτό το οποίο είδε ο προπονητής του Δικεφάλου. Ζήτησε και από τον Ντούβνιακ το ίδιο πράγμα. Γενικότερα θέλει να τονώσει λίγο την περιφέρεια που δεν έχει πάρει. Γυμνό μάτι ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι πραγματικά το ύψος. Είχε 5 rebound στο πρώτο ημίχρονο έναντι 13 του Ολυμπιακού και στο τώρα 8 φορές για 3 και 5 για 2 χωρίς να έχει κακή κατεύθυνση στο παιχνίδι του. Απλά πολλές φορές και ήταν να διορθώσει δικό μου το λάθος, όχι τρίποντο. Από μακρινή απόσταση βρήκε ένα ελεύθερο σουτ. Τώρα δοκιμάζει για 3 πόντους ο Κακαρούδης. Συνεισφορά του μικρού στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι αξιοσημείωτη. Αυτή μπορεί να ήταν η πρώτη του πόντι, αλλά έχει ήδη 2 ασίστ και την τάπα που έφερε τρίποντο στην επίθεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος με αυτά και με αυτά για 7 πόντους του ΠΑΟΚ. Αν έχω μετρήσει σωστά, έβαλε και 2. Πραγματικά ήρθε από τον πάγκο και έφερε πολλή ενέργεια την ώρα που ο Παπαπέτρου προσπάθησε να κάνει 8 τους πόντους του, όσους και ο Ολυμπιακός στην δεύτερη περίοδο. Ο Ντούβνιακ για τον Τζόχλα. Το τρίποντο από τον Τζόχλα. Ο Ντάνιελ Χάκετ το διάβασε σωστά. Ο Ολυμπιακός γενικώς έσπασε αυτή την πίεση νωρίς και πήρε και το τρίτο φάουλ από έναν παίκτη που είχε φέρει τρομερά πολλή ενέργεια στο παιχνίδι του Δικεφάλου. Ο Χάτσερ. 4 πάω και την πάει στο 26-34. Γενικώς παίζει overplay το Χάτσερ από την ώρα που μπαίνει στο πρώτο δεκάλεπτο κιόλας για να τον αντιμετωπίσει και ουσιαστικά είναι αυτός που δίνει ανάση στον Ολυμπιακό σε κρίσιμες στιγμές. Κακαρούδης για 3. 29-30. Χάτσερ για τον Ντούβνιακ, τώρα θα δοκιμάσει αυτός έξω από τη γραμμή. Ο Μάρκοβιτς αρχικά με φόλο, στη συνέχεια Κακαρούδης, καλά τη φάουλ. Πρώτο επιθετικό rebound του ΠΑΟΚ στο σκόρερ, αλλά το περίεργο είναι ότι ο υπαρχηγός του ακόμα δεν έχει ματώσει το καλάθι. Πριν δέσεις με 16 πόντους στη νίκη του Ολυμπιακού στην Ιταλία, ένα ακόμη τρίποντο από πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Κακαρούδης σε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Φάουλ από τον Αγραφάνη. Δεύτερο στη σειρά, πολύ γρήγορο. Κακαρούδης, ο οποίος δίνει λύσεις μαζεμένους πόντους που είχε ταμείο στο πρώτο ημίχρονο, παίρνει τώρα το πρώτο του καλάθι. Ένα ακόμη επιθετικό από τον Μάρκοβιτς και ο Κακαρούδης με κεκτημένη ταχύτητα από το πρώτο ημίχρονο. Ο χαμηλός αριθμός λαθών είναι αυτός ο οποίος κρατά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι στην ισοπαλία του 67-67. Τώρα θα αναφέρουμε δύο επιμέρους στατιστικές αναφορές που έρχονται από τα κοιτάπια της γενικότερης στατιστικής αναφορά στην επίθεση. Αυτό που τόνισε είναι να βγαίνουν καλύτερα οι συνεργασίες. Ο Ντούβνιακ με τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα μέχρι να βρει το ελεύθερο σουτ ο Κακαρούδης. Παπαπέτρου, ο τέταρτος παίκτης του Ολυμπιακού με διψήφιο αριθμό πόντων στο σημερινό παιχνίδι. Τέπιτς, μάχη για το rebound της Καμπύλης, την μπάλα από τον Κακαρούδη. Είχε 2 επιθετικά rebound στο πρώτο ημίχρονο. Έχει τώρα μια ευεργετική για την ομάδα του παρέμβαση στην προηγούμενη φάση. Βασιλιάδη. Αναγκασμένος να παίξει πολύ μακριά άμυνα. Ο Χάκετ το διαβάζει και είναι αυτός ο οποίος δίνει το εισιτήριο στο Σπανούλη και τον Παπαπέτρου για να κερδίσουν το μάτς.